Για μια ακόμα χρονιά ανοίξανε τα σχολεία με τους όρους που ανοίξανε πέρσι και με τους όρους που ανοίξανε και πρόπερσι. Δηλαδή χωρίς κανένα μέτρο από τη μεριά της κυβέρνησης. Κανένα από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο. Ούτε ένα μέτρο πάρθηκε μέσα στα σχολεία. Ούτε μικρότερος αριθμός μαθητών, ούτε περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ούτε προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας ώστε να είναι επαρκές και μόνιμο. Ανταυτού, είδαμε την κυβέρνηση να βγάζει γελία πρωτόκολλα τα οποία λένε ότι το τμήμα θα κλείνει με 50 συν 1 μαθητές και κανένα άλλο μέτρο, καμία σοβαρή εμβολιαστική εκστρατεία πέρα από το να εμφανίζονται στα κεντρικά κανάλια και να λένε πόσο καλό είναι το εμβόλιο. Φανταστείτε ότι για το μέτρο, ειδικά το 50 συν 1, ότι αφού φτάσουμε σε σημείο οι μισοί μαθητές από ένα τμήμα με 27 θα κολλήσουν, πόσο έχει γίνει, πόση διασπορά υπάρχει στον ιό μέσα σε ολόκληρο το σχολείο. Αλλά σκεφτείτε και το άλλο. Αν αρρωστήσει το 49% των μαθητών, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι μαθητές θα συνεχίζουν το μάθημά τους κανονικά και οι υπόλοιποι μαθητές που είναι άρρωστοι θα χάνουν το μάθημα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την υγεία αλλά και για τη μόρφωση. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε από το ότι δεν πήρε ούτε ένα μέτρο προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, τόσο τα γνωστικά, όσο και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που είχαν οι μαθητές από τον πολύμινο εγκλεισμό. Ούτε ψυχολόγοι, ούτε κοινωνική λειτουργία, ούτε ενισχυτική διδασκαλία, ούτε πρόσθετη διδακτική στήριξη. Κουνάει το χέρι στους εκπαιδευτικούς που έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμών στην Ελλάδα και δείχνει αυτούς ως υπεύθυνους για να κρύψει τη γύμνια της και για να κρύψει την εγκληματική πολιτική που έχει κάνει. Εμείς τονίζουμε ότι δεν θα δεχτούμε κανέναν εκβιασμό, καμία αναστολή κανενός συναδέλφου. Και καλούμε εννοείται και όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές να εμβολιαστούν. Ανταυτού, μέσα στο καλοκαίρι η κυβέρνηση ψηφίζει αντιεκπαιδευτικούς νόμους που διαλύει το δημόσιο σχολείο. Αν η κυβέρνηση ήθελε να κάνει το σχολείο καλύτερο, αν η κυβέρνηση ήθελε να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα έπαιρνε όλα τα προηγούμενα μέτρα που είπαμε. Αυτό δεν το κάνει. Τους νόμους που ψήφισε δεν το κάνει γι' αυτό. Το κάνει για να βαθαίνει την κατηγοριοποίηση των σχολείων, να διώξει μαθητές από την εκπαίδευση, να διώξει μαθητές από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και φάνηκε καθαρά και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπου 40.000 μαθητές μείναν απ' έξω, αλλά και με την Τράπεζα Θεμάτων, η οποία θα ισχύει από φέτος τόσο στην πρώτη όσο και στη δευτέρα λυκείου. Ο νόμος 48-23 που ψηφίστηκε, πέραν ξεκινάει με την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Ένα σχολείο αυτόνομο, ένα σχολείο το οποίο στο λίγο πιο στο μέλλον θα ανήκει στους Δήμους και οι Δήμοι είναι που θα κανονίζουν και ποιοι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνουν και θα απολύονται, αλλά και ποιοι εκπαιδευτικοί και από πού θα πληρώνονται οι εκπαιδευτικοί. Οι Δήμοι που, όπως ξέρουμε πώς χρηματοδοτούνται. Η αυτονομία της σχολικής μονάδας θα οδηγήσει τα σχολεία σε μαρασμό, σε υποχρηματοδότηση, θα οδηγήσει τα σχολεία να ψάχνουν να βρουν χορηγούς και δωρεές προκειμένου να λειτουργήσουν. Και είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όπου οι δωρεές και οι χορηγοί εισάγονται με νόμο μέσα στο δημόσιο σχολείο. Αυτό όλο ξεκινάει με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία θα εφαρμοστεί όπως εφαρμόζεται και στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια το καλό πανεπιστήμιο παίρνει το 100% της χρηματοδότησης, ενώ το κακό πανεπιστήμιο που αξιολογείται άσχημα εννοώ, παίρνει μικρότερο ποσοστό χρηματοδότησης. Θα έχουμε κατηγοριοποίηση των σχολείων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Θα έχουμε τα καλά και τα κακά σχολεία. Θα έχουμε τα καλά σχολεία των οποίων οι γονείς των μαθητών θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενισχύουν το σχολείο ώστε να έχει ό,τι χρειάζεται και θα έχουν και τα κακά σχολεία όπου οι γονείς δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα και το σχολείο θα μαραζώνει τόσο από μαθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και από υποδομές. Εκεί στοχεύει και το πολλαπλό βιβλίο το οποίο έρχεται να ξετινάξει αυτές τις διαφορές. Το καλό σχολείο θα έχει το καλό βιβλίο. Τα παιδιά του καλού σχολείου θα πηγαίνουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ το κακό σχολείο θα έχει ένα ποδέστρο βιβλίο και τα παιδιά εκείνα θα πηγαίνουν απλά για ένα πολιτήριο λυκείου. Και εδώ, για να εφαρμόσουν όλα αυτά με ησυχία και ασφάλεια, έρχεται και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μια αξιολόγηση που κανένας εκπαιδευτικός δεν τη φοβάται, αλλά ξέρουμε σε τι στοχεύει. Στοχεύει στο να έχουν εκπαιδευτικοί σκυφτό το κεφάλι, να είναι υποταγμένοι, να μην μιλάνε στις αλλαγές αυτές που έρχονται. Και όλα αυτά ξεκινάνε από την αξιολόγηση σχολικής μονάδας που, για την οποία η εγκύκλωση έρχεται πριν από 2-3 μέρες και θα ξεκινήσει όλο αυτό
το παραμύθι με την αξιολόγηση. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε τίποτα από όλα αυτά. Καλούμε όλους τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Τους καλούμε να διεκδικήσουν μαζί με την ΕΛΜΕ, μαζί με το Σύλλογο Δασκάλων, μαζί με την Ένωση Γονέων, αλλά και μαζί με όλα τα σωματεία των εργαζομένων, όλα εκείνα τα μέτρα, τόσο για την ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών, για να προστατεύσουμε την υγεία μας, όσο και την απόσυρση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων, οι οποίοι θα διαλύσουν το δημόσιο σχολείο. Να διεκδικήσουμε μαζί όχι το προηγούμενο σχολείο, αλλά ένα σχολείο που μας αξίζει.